Καλή Σαρακοστή να έχετε. Καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι, να περάσει μια ημέρα αναψυχή. Ξέρετε. Να ξεκινήσει έτσι η Σαρακοστή. Λοιπόν, Σοφία Ζαχαράκη είναι μαζί μα. Υπουργό Τουρισμού και υποψήφια στην Ανατολική Αττική με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Αλεξιάδη, υποψήφιο αλλά και ήδη βουλευτή στην Β' Περιφέρεια του Πειραιά. Και η Μιλένα Αποστολάκη θα δείτε αμέσω από την αίθουσα σύνταξη με το Πασόκ Κινάλ στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα και εσάς, κυρία Αποστολάκη. Καλή σας μέρα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Εδώ πρόκειται για μία ανάρτηση, το περιεχόμενο της οποίας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτό που στη Δύση έχουμε στο μυαλό μας ως κράτος δικαίου, ως δημοκρατικό πολίτευμα που εμφορείται από τις αρχές του διαφωτισμού. Η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη παραπέμπει σε Far West με τις εικόνες των επικηρυγμένων. Θέλω να πω όμως ότι παρακολουθώντας με πολύ προσοχή την τοποθέτηση του κύριου Αλεξιάδη, ενός ευπρεπούς πολιτικού που αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη του θέση, είδα και υπογράμμισα αυτό που ο ίδιος θέλησε να υπογραμμίσει, την διαφωνία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαφωνία, ενώ κατά την άποψή μου δεν τίθεται θέμα διαφωνίας. Ξέρετε, οι πολιτικές διαφωνίες στα κόμματα ξεπερνιούνται, συζητιούνται ή δεν ξεπερνιούνται. Εδώ όμως δεν έχουμε ένα ζήτημα πάνω στο οποίο να μπορούμε να ανεχτούμε ως συντεταγμένη πολιτεία μια διαφωνία. Εδώ πρόκειται για μια συγκεκριμένη αντίληψη, η οποία δεν είναι αντίληψη μόνο του κυρίου Πολάκη. Και αν θέλετε την άποψή μου, όλη αυτή η καθυστερή, όλη αυτή η διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε προεκλογική περίοδο. Ξέρουμε όλοι ότι στις 9 Απριλίου, στις 10 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα διαλύσει τη Βουλή και στις 9 Απριλίου οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, τουλάχιστον έτσι λένε όλοι οι συναδελφοί σας. Και ξέρουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι πάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπουν με πανικό ότι ένα μεγάλο μέρος ενός κόσμου που τόσο καιρό γαλουχείται από το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν λέω από τον κύριο Πολάκη, γιατί ο κύριος Πολάκης δεν είναι μια γραφική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, γαλουχείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και των ανθρώπων που επιλέγουν το κόμμα αυτό με μια συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτό λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει φέρει παράλυση και πανικό, γιατί αντιλαμβάνονται το τεράστιο κόστος από μια απόφαση στην οποία αν οδηγηθούν, θα οδηγηθούν μόνο και μόνο επειδή στις 9 Απριλίου έχουμε εκλογές. Εάν δεν είχαμε στις 9 Απριλίου εκλογές, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει μια απόφαση με περιεχόμενο, μια απόφαση απομάκρυνσης του κύριου Πολάκη και διαγραφής του από τα ψηφοδέλτια. Και το λέω αυτό γιατί έχουν προηγηθεί στο παρελθόν αντίστοιχες παρεμβάσεις του, όχι μόνο του ίδιου, αλλά και άλλων. Θυμίζω ότι η πρόταση του κύριου Πολάκη για νέα σχολή δικαστών και άμεσο διορισμό 500 δικαστών δεν είναι κάτι καινοφανές. Έχει προηγηθεί η πρόταση αυτή από βουλευτή επικρατείας και μάλιστα νομικό του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το έχει εισηγηθεί. Η άποψη δηλαδή για την κατάλυση για την κατάληψη των αρμών της εξουσίας δεν είναι μια αντίληψη του κύριου Πολάκη. Είναι μια πάντως, αντίληψη. Κύριε Αποστολάκη, είναι άλλο αυτό το να έχει αυτή την άποψη στην πολιτική. Μπορεί να κάποιο να πει: εγώ θέλω όλους οι δικαστές να συνταξιοδοτούνται στα 50 και να κριθεί και αυτή την άποψη. Όχι, και κύριε άλλο ο Πολάκης όχι, που τον βγάζει. Όχι, κύριε Παπαχλημίδη. Ονόματα 13 δικαστών, ονοματεπώνυμα. Όχι, κύριε Παπαχλημίδη. Στοχοποιεί του ανθρώπου. Ακούστε, η άποψη, η εικόνα των επικηρυγμένων, ασφαλώς ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι παραπέμπει στην άγρια Δύση. Αλλά το να συνταξιοδοτηθούν οι δικαστές δεν είναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι όπως το παρουσιάζεται. Πάντως. Είναι να αντικατασταθούν οι δικαστές από 500 δικαστές που θα βγουν από μια συγκεκριμένη σχολή δικαστών και θα υπηρετούν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Άρα είναι η κατάφορη παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Αυτό. Θέλω να πω ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Κύριε, τα οποία κατά καιρούς έχουν εκφραστεί από το ΣΥΡΙΖΑ όταν κάποιοι πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι πήραμε την κυβέρνηση αλλά δεν καταλάβαμε την εξουσία. Γιατί η κατάληψη της εξουσίας είναι συνυφασμένη με την κατάληψη των αρμών, δηλαδή με αυτού του είδους την καθεστωτική αντίληψη. Και αν δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καθεστώς απέναντι στο οποίο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να συγκρουστούν με τις επικείμενες εκλογές, εδώ έχουμε ένα άλλο καθεστώς που θέλει να το
να το αντικαταστήσει με μια πάρα πολύ έτσι προβληματική σχέση του σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εξουσιών και τις βασικές αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, γι' αυτό και δεν μπορεί, κυρία Βίδου, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γι' αυτό και δεν μπορεί, παρά τις τόσο επίμονες προσπάθειές του από το 12 και μετά, δεν μπορεί να επισέλθει στη θέση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που είναι αυτό που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θέλω να πω, κάνοντας έτσι μία πολύ μικρή υποσημείωση, άκουσα με μεγάλη χαρά, η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα μόνο σήμερα, το ακούω τελευταία, από τον κύριο Αλεξιάδη και από πολλούς συναδέλφους του, να με κατατάσσουν στις προοδευτικές δυνάμεις, το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ και εμένα την ίδια προσωπικά. Δεν μου είναι αδιάφορο που το ακούω, αλλά πρέπει να το επισημάνω. Γιατί εγώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Η παράταξή μου είναι η ίδια παράταξη που πριν από λίγα μόλις χρόνια, δεν αναφέρομαι στο 12 και στις απάνθρωπες συνθήκες εκεί, αλλά μέχρι πρότινος εξακολουθούσαμε να ήμασταν γερμανοζολιάδες, μερκελιστές, μόναρχοφασίστες και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η ξαφνική μετάβαση και η ξαφνική καταχώρηση του ΠΑΣΟΚ στις προοδευτικές δυνάμεις και των στελεχών του είναι ένα άλμα το οποίο όμως, για το οποίο όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν έχει προηγηθεί καμία αυτοκριτική ή καμία άλλη τοποθέτηση σε σχέση με όσα είχαν μεσολαβήσει πριν από λίγο διάστημα. Τι είναι τελικά το ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ? Αλλά βάζω μια τελεία, γιατί δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας σήμερα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Γιατί ο κύριος Πολάκης είναι ένα μικρό δέντρο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο κεφαλαιώδες ζήτημα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και που είναι και ο μεγάλος λόγος του σημερινού αδιέξοδου και χολούδι κομματισμού, που κατά την άποψή μας είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες ακούστηκε το «με το καλό» ή «με το άγριο». Αυτό δεν έχει καμία διαφορά με την αντίληψη που εκφράζει ο κύριος Πολάκης, που δεν είναι αντίληψη Πολάκη, αλλά που είναι δομικό συστατικό της παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική ζωή του τόπου. Η ελληνική δικαιοσύνη και η λειτουργία της έχουν φυσικά ζητήματα. Το ζήτημα της καθυστέρησης, για παράδειγμα, στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ένα μέγα ζήτημα. Όπως και άλλα ζητήματα. Είναι διαφορετική όμως η προσέγγιση στο να τα αντιμετωπίσουμε, να τα λύσουμε στη Βουλή, μέσα από συγκρούσεις αν θέλετε. Και είναι διαφορετικό το ότι υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας όταν υπάρχει απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα, αλλά δεν υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας όταν έχουμε μια ομόφωνη καταδίκη για ένα ζήτημα για το οποίο έχουμε αμετάκλητη απόφαση, υπάρχει παράβαση καθήκοντος και αυτός ο άνθρωπος θα είναι στα ψηφοδέλτια ενός κόμματος. Άρα είναι ένα μείζον ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου.